Όταν θες να συσπηρώσεις τη μειονότητα, το πρώτο που παίζει ρόλο το θρησκευτικό κομμάτι και το άλλο είναι το εθνικιστικό κομμάτι. Στο χωριό Λύκειο, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κομωτινή, η προσευχή για τους μουσουλμάνους της μειονότητας έχει τελειώσει. Οι άντρες πάνε στα καφενεία, όπου τους περιμένουν οι μειονοτικοί υποψήφοι αυτών των εκλογών. Ο δοντίατρος Αϊχάν Καραγιουσούφ, στέλεχος του Πάλε Ποτέ Συνασπισμού, εξηγεί σε μια παρέα νέων πώς γίνεται η κατανομή εντρών στη Ροδόπη. Αυτοί όμως, για να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν, θέλουν να μάθουν πώς ξεπέρασε την οικονομική κρίση ο Ερντογάν. Την ίδια ώρα, το επόμενο βράδυ, μια εντελώς διαφορετική ομάδα του εκλογικού σώματος περιμένει σε αίθουσα ξενοδοχείου της Κομωτινής την άφιξη του κομματικού τους υποψηφίου. Θα μου επιτρέψετε να καταθέσω σήμερα εκ νέου ενώπιόν σας την υποψηφιότητά μου ως βουλευτή του νομού Ροδόπης και να ζητήσω ευθέως τη στήριξή σας σε ένα νέο αγώνα που ξεκινάμε όλοι μαζί. Ο υποψήφιος δεν είναι άλλος από τον πρώην Υπουργό Ευρυπίδη Στυλιανίδη και το ακροατήριο από κάτω, οι γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτή την τόσο ευαίσθητη περιοχή. Γιατί αυτή η περιοχή δεν είναι σαν τις άλλες. Σήμερα η πληθυσμιακή ισορροπία έχει αλλάξει. Η δημογραφική απογύμνωση αφορά κυρίως το χριστιανικό στοιχείο. Ο Στυλιανίδης σχεδόν με κάθε φράση του σε αυτές τις εκλογές απευθύνεται στους χριστιανούς της Θράκης. Ένα από τα κύρια επιχειρήματά του για το επίγον του πράγματος είναι η εκλογική επιτυχία στις ευρωεκλογές του Μαρτίου με 41,68% στη Ροδόπη και 25,89% στην Ξάνθη του καθαρά μειονοτικού κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, Κίεφ, συγκεντρώνοντας ψήφους που παραδοσιακά μοιράζονταν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Είδατε τα αποτελέσματα των τελευταίων ευρωεκλογών. Όλη η Ελλάδα ήταν η γαλάζια, η πράσινη, η ροζ. Δυο νομοί ήταν μαύρη. Ένα ακραίο κόμμα που εμφανίζεται ότι εκφράζει κάτι, κατάφερε να επιβάλλει τη χειραγωγημένη ψήφο. Ήταν μια πρόβα τζενεράλε για να δει ένας συγκεκριμένος κύκλος πολιτικής, ένας της γείτονος και κάποια κέντρα απόφασης, τα οποία συνήθως λειτουργούν εκτός Ελλάδος, πόσο μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτή την περιοχή χρησιμοποιώντας τη μειονότητα ως εργαλείο. Αυτό το κόμμα είμαστε εμείς. Είμαστε η μειονότητα, είμαστε Έλληνες πολίτες. Έχουμε προβλήματα. Ο Ζαν Αχμέτογλου είναι δημοσιογράφος στην Κομωτινή και αντιπρόεδρος του Κίεφ. Εάν ο εκλογικός νόμος το 30% δεν ίσχυε για τους ανεξάρτητους βουλευτές, ενδεχομένως να κατεβάζαμε στη Ροδόπη και στη Ξάνθη, ας πούμε, βουλευτή, και στον Εύρο, ανεξάρτητο βουλευτή. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, σαν Κίεφ, θα παραμένουμε ουδέτερο. Μία ημέρα όμως μετά την ανακοίνωση των υποψηφίων, αυτή η ουδετερότητα τέθηκε σε αμφισβήτηση. Το Κίεφ πραγματοποίησε γραπτή δημοσκόπηση σε μειονοτικά χωριά και η Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης δεν συνεδρίασε σε ελληνικό έδαφος ως συνήθως, αλλά στην Κεσάνη της Τουρκίας. Αν θες να συσπηρώσεις τη μειονότητα, το πρώτο που παίζει ρόλο το θρησκευτικό κομμάτι και το άλλο είναι το εθνικιστικό κομμάτι. Κανείς από εμάς δεν τολμάει να βγει στα χωριά και να μην μιλήσει τη τουρκική γλώσσα, ότι δεν είστε Τούρκοι στην εθνική ταυτότητα. Ο Μπουρχάν Μπαράν είναι ψυχίατρος στην Ξάνθη. Στις ευρωεκλογές του Μαρτίου στήριξε το Κίεφ και το σύνθημα «Ψηφίζω τουρκικά». Εγώ ποτέ δεν καφιόμαι επειδή είμαι Τούρκος. Η τόσο πόσο Τούρκος αισθάνομαι είναι προσωπικό θέμα. Αλλά όσο μας μπρόκνεται, μας λέτε δεν έχετε εθνική ταυτότητα. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ αυτό κληρονόμησα. Έτσι έμαθα. Τα παιδιά μου αυτό κληρονόμησα. Παιχνίδια στις ταυτότητες δεν γίνονται. Ο κύριος Μπαράν υπολόγιζε ότι σε αυτές τις εκλογές θα ήταν υποψήφιος με το ποτάμι. Ωστόσο δεν μπήκε στις λίστες μετά από δηλώσεις του για εθνική μειονότητα στη Θράκη. Η Ελλάδα δεν αρνείται τον ατομικό αυτοπροσδιορισμό κάθε μειονοτικού.
Οι πολιτικές δυσκολίες ξεκινούν όμως στο συλλογικό αυτοπροσδιορισμό, καθώς η συνθήκη της Λοζάνης μιλάει για μουσουλμανική μειονότητα. Μπορεί λοιπόν εγώ να βγαίνω και να ζητώ την ψήφο και των χριστιανών και των μουσουλμάνων, γιατί αυτό είναι το σωστό. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτό καθίσταται ασθενές επιχείρημα όταν από την άλλη πλευρά βλέπεις μια συγκροτημένη προσπάθεια, χρηματοδοτημένη προσπάθεια και υποστηριγμένη από κρατικούς ή παρακρατικούς μηχανισμούς που νοθεύουν ουσιαστικά τη λειτουργία της δημοκρατίας στην πράξη εδώ στην τοπική κοινωνία. Ως συγκροτημένη προσπάθεια και κέντρο επιρροής της μειονότητας, ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας καταδεικνύει το τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή και το Κίεφ. Κανένας μειονοτικός πολιτικός δεν τολμάει να μην έχει μία σχέση με την Τουρκία, να απορρίψει εντελώς την Τουρκία. Αυτό το έκανα εγώ σε δύο εκλογικούς περίοδους, δηλαδή δεν τους έχω αποκλείσει, απλώς δεν ζήτησα βοήθεια. Πήγα σαν Μπουρχάμπαρα, ούτε με το προξενείο μίλησα, ούτε τίποτα, αλλά κάθε φορά δεν είχα την υποστήριξη της Άγκυρας. Γι' αυτό και πάντα προσπαθούν να με κρατήσουν εκτός λίστας. Προτού εφαρμοστεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη η πολιτική ισονομίας και ισοπολιτείας στη Θράκη, οι αποκλεισμοί που επέβαλε η ελληνική πολιτεία έστειλαν τη μειονότητα κατευθείαν στην αγκαλιά της Τουρκίας. Ένα δίπλωμα για τρακέρ δεν μπορούσαν να πάρουμε. Άδεια οικοδομής δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Δηλαδή να αλλάξουμε ακόμα ούτε ένα κεραμίδι δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε. Ο Μολά Αχμέτ Φαΐκ είναι ένας από τους δύο μειονοτικούς που για πρώτη φορά το 2004 μετήχαν στη Διοικούσα Επιτροπή του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Και αυτός ψήφισε Κίεφ στις ευρωεκλογές. Πρέπει να βάλουμε ένα χριστιανό βουλευτή για να μας βγάλει την άδεια, κάπως έτσι ήταν. Τώρα τελευταία, ας πούμε, αυτά έχουν φύγει και βλέπω ότι δεν χρειάζεται να πάει ο μουσουλμάνος σε χριστιανό. Σήμερα, στην καθημερινή ζωή της κοινωνίας στην Ξάνθη και στη Ροδόπη, δεν παρατηρούνται πλέον οι διαχωριστικές γραμμές που εμφανίζονται στις κάλπες. Τα σύνικα στοιχεία συνυπάρχουν αρμονικά στους δρόμους, στα μαγαζιά, στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Πρόσφατα η Σιρήν Καραγιουσούφ, κόρη του υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ, τραγούδησε σε μια συναυλία στην Κομωτινή σε τούρκικο, ελληνικό και αγγλικό στίχο. Η 18χρονη δεν επέλεξε την Τουρκία για σπουδές, όπως έκαναν μέχρι πρόσφατα αρκετοί μειονοτικοί. Είναι πρωτοετής φοιτήτρια στη νομική Θεσσαλονίκης. Αλλιώς χειρίζεσαι έναν άνθρωπο που έχει βγάλει ένα δημοτικό και αλλιώς χειρίζεσαι έναν άνθρωπο που έχει βγάλει το πανεπιστήμιο. Δεν μπορείς να τον ελέγξεις αυτόν τον άνθρωπο. Ο Ηλίας Καρανταΐ ήταν ένας από τους πρώτους μειονοτικούς που το 1996 πέρασε σε ελληνικό πανεπιστήμιο με την ποσόστοση 5 της χιλίης. Όπως και να έχει, δεν έχουμε τις ίδιες βάσεις, εγώ και εσύ. Εγώ μεγάλωσα χρησιμοποιώντας συγχρόνως τρεις γλώσσες και μαθαίνοντας και μία άλλη να τη διαβάζω, την αραβική. Αυτό μπορεί να είναι προτέρημα σε κάποια άλλα πράγματα, στο να αναλύεις πράγματα, ας πούμε, ή στο να μαθαίνεις γλώσσες. Αλλά το μειονέκτημα της όλης υπόθεσης είναι ότι ένιωσα και ακόμα πολλές φορές νιώθω ότι δεν κατέχω απόλυτα μία από αυτές τις τρεις γλώσσες. Περισσότεροι νέοι σαν και αυτόν είναι σήμερα απόφοιτοι πανεπιστημίων. Μεγάλη μερίδα της μειονότητας όμως παραμένει εγκλωβισμένη στη φτώχεια και στο μικρό αγροτικό κλήρο και προσπαθεί να εξασφαλίσει εκπροσώπηση στη Βουλή. Και αυτός, όπως εξηγεί ο κύριος Τηλιανίδης, είναι ένας από τους λόγους που ξαναφέρνει στην επιφάνεια σε κάθε εκλογική αναμέτρηση αυτούς τους διαχωρισμούς. Ο κόσμος τώρα έχει προβλήματα. Και όποιος θέλει να στρατολογήσει συνειδήσεις στα άκρα, τέτοιες εποχές διαλέγει. Εποχές που έχουν προβλήματα οι άνθρωποι. Για τον Ιλχάν Αχμέτ, έναν από τους πιο προοδευτικούς μειονοτικούς βουλευτές, που χρειάστηκε να περάσει από τρία διαφορετικά κόμματα για να καταλήξει σε αυτή την εκλογή στο ποτάμι, αυτοί οι διαχωρισμοί είναι ώρα να ατονίσουν και στην πολιτική. Πρέπει
να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και οι χριστιανοί μπορούν να ψηφίσουν μουσουλμάνους και οι μουσουλμάνοι να ψηφίσουν χριστιανούς. Αυτό είναι το επιδιωκόμενο. Η προσέγγιση των ψηφοφόρων όμως και από τις δύο πλευρές, για αυτές τις εκλογές τουλάχιστον, συνεχίζεται να γίνεται με μία άλλη, διαφορετική πόλωση. Και ακόμη και ένας προοδευτικός βουλευτής, ως υποψήφιος, αναγκάζεται να βγάζει ομιλίες έξω από τζαμιά μετά τη μεγάλη προσευχή της Παρασκευής. Εκεί άλλωστε μαζεύεται σχεδόν η μισή τοπική κοινωνία. Η άλλη μισή συναντιέται τις Κυριακές στην Εκκλησία.